Τρία χρόνια πριν, όταν υπογράψαμε αυτή τη δύσκολη συμφωνία, το συμβιβασμό τον δύσκολο και τις ευθύνες τις οποίες πήραμε, δεν αισθανθήκαμε άνετα. Το πούμε με ειλικρίνεια αυτό. Κανείς και καμία. Όμως είχαμε αποφασίσει όλοι ότι αυτή την ευθύνη θα την πάρουμε και θα οδηγήσουμε τη χώρα και θα κριθούμε στο τέλος, εάν και εφόσον τα κάναμε καλά, βγάζουμε τη χώρα από αυτή την περιπέτεια, όπου λίγοι πίστευαν θα τα καταφέρουμε. Και δεν, να μην σας κρυφτώ ότι και μεταξύ μας, γιατί οι αριστεροί άνθρωποι έχουν πολλές φορές τις αμφιβολίες τους, έχουν τις αγωνίες τους, όταν κάνεις και κανένα βήμα πίσω, προφανώς και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο, έτσι νιώθουν. Άρα αυτές οι αγωνίες, το αν θα τα καταφέρουμε, υπήρχαν σε όλους μας. Και ακόμη λιγότεροι, κατά τη γνώμη μου, πίστευαν ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Αλλά με νίκες, με μάχες, με ήττες ορισμένες στιγμές, με οπισθοχωρήσεις, καταφέραμε να μιλάμε σήμερα για το οριστικό τέλος μιας οδυνηρής περιπέτειας. Αυτά τα οποία παραλάβαμε το 2015, όπου η χώρα ήταν στο όριο της χρεοκοπίας πια, για να μην πω ότι είχαμε πλέον χρεοκοπήσει, ήταν μια δύσκολη επιλογή, το ξαναλέω, αλλά θέλω να επισημάνω, συντρόφοι και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, το τι παραλάβαμε, γιατί έχει σημασία αν το συνδυάσετε ή το συνδυάσουμε με αυτά τα οποία σήμερα ακούμε και λένε. Τι παραλάβαμε λοιπόν το 2015, μια χώρα εκτεθειμένη και απροστάτευτη, άδεια ταμεία, μη βιώσιμο χρέος, αποτυχημένη προσπάθεια εξόδου στις αγορές, μια αξιολόγηση που δεν έκλεινε και δίμηνη παράταση της εκκρεμότητας του δεύτερου μνημονίου, η οποία έλεγε λίγες μέρες προτού η κυβέρνηση αναλάβει τα καθήκοντά της, η δικιά μας, μετά τις εκλογές. Σε ό,τι είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, διαψεύστηκε και σε ό,τι επιχείρησε απέτυχε. Επιδίωξε να θέσει το δούνου του εκτός πλαισίου, δεν τα κατάφερε. Επιδίωξε να βγει στις αγορές το καλοκαίρι, αλλά δεν τα κατάφερε. Επιδίωξε να ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση του δεύτερου μνημονίου, δεν τα κατάφερε. Επιδίωξε να λάβει πιστοποιητικό βιωσιμότητας του χρέους, δεν το κατάφερε. Επιδίωξε να εξασφαλίσει μια γραμμή προληπτικής στήριξης, την οποία και αυτή δεν κατάφερε. Σήμερα, φίλοι και φίλες, το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Τον Αύγουστο του 2018 κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο της οκτάχρονης περιπέτειας και ανοίγει μια νέα σελίδα. Προφανώς δεν πανηγυρίζει κανένας και προφανώς δεν είναι ανοιχτός ο δρόμος και ανθόσπαρτος. Όμως ανοίγει μια νέα σελίδα για τη χώρα και για την οικονομία αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Τα ταμεία τώρα, σε συνδυασμό με το τι εμείς αναλάβαμε, το τι πήραμε, το τι παραλάβαμε, τα ταμεία είναι γεμάτα. Το χρέος είναι βιώσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2032, απόλυτα. Ήδη σημειώσαμε επιτυχείς δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές και ετοιμαζόμαστε για νέες, όταν και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Έχουμε μπροστά μας έναν καθαρό διάδρομο 15 ετίας και τα ταμιακά διαθέσιμα θωρακίζουν για τα επόμενα χρόνια έναντι των όποιων κινδύνων μπορεί να υπάρξουν. Η οικονομία ανακτά και ανακάμπτει με τον υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης της δεκαετίας. Και το πρώτο πεντάμινο του 2018 δημιουργήθηκαν οι περισσότερες θέσεις εργασίας για το 2001 και προφανώς καταλαβαίνετε και έχετε εικόνα, φαντάζομαι όλοι και όλες, ότι από το 27% που παραλάβαμε την ανεργία είναι πια στο 20% με στόχο να πάει στο 18%. Διασφαλίζουμε τη δημοσιονομική κυριαρχία και εξαιτίας αυτής διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο για στοχεύσεις και φοροελαφρύσεις, τα είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, και στήριξη του κοινωνικού κράτους στον προϋπολογισμό του 19 θα είναι και θα αποτυπωθούν, θα είναι ένας προϋπολογισμός πια εκτός μνημονίου και θα αποτυπωθούν όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις και νομίζω ότι θα εκπλήξουμε όσους και όλους και όλες αμφισβητούν αυτή την πορεία. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι επειδή συζητιέται πάρα πολύ και το θέμα των περικοπών που έχουν ψηφιστεί και το αφορολόγητο, αλλά κυρίως αυτό που δεν ακούγεται είναι και τα αντίμετρα τα οποία έχουμε πάρει. Δεν θέλω να χαϊδέψω ούτε να χρυσώσω το χάμπι σε σχέση με αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δυσκολεύει, παρόλο που εμείς δεν υπήρξαν περικοπές
στους μισθούς και στις συντάξεις πέραν αυτών των οποίων έγιναν με τον επαναυπολογισμό και κυρίως με ό,τι είχε να κάνει με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα ζητήματα της ασφάλισης. Είναι προφανές ότι μπορούμε και έχουμε άλλες δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Πια γι' αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι αυτά τα μέτρα τα πήραμε γιατί το IMF θεωρούσε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, έπρεπε να υπάρξουν μέτρα για το χρέος, άρα έπρεπε η Γερμανία και οι θεσμοί ευρωπαϊκοί να το δεχθούν αυτό, δεν το θέλανε και επειδή δεν το θέλανε βρεθήκαμε εμείς σε δύο ισχυρούς, τις συμπληγάδες δηλαδή, και πήραμε τη χειρότερη, μας επέβαλαν τη χειρότερη επιλογή εκείνη την περίοδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε όμως όλο το δικαίωμα πια και με όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τις δυνατότητες που υπάρχουν, αυτό ακόμα να το συζητήσουμε. Και το λέω γιατί σε όλα μέχρι σήμερα, ως προβλέψεις, απέτυχαν. Και όχι μόνο απέτυχαν, αλλά διαμόρφωσαν και ένα περιβάλλον το οποίο δεν βοηθούσε και δεν βοηθάει στην ανάπτυξη. Είναι φυσιακό όταν παίρνεις τέτοια μέτρα. Παρόλα αυτά όμως, παρόλες αυτές τις δυσκολίες που διαμόρφωσαν, εμείς καταφέραμε να έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτυξιακή πορεία στη χώρα. Τρέχει λοιπόν με ουσιαστικούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 1,5% το 2017, γύρω στο 2% το 2018 και πάνω από 2% προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, έχει αρχίσει να επουλώνεται η μεγάλη πληγή της ανεργίας, όπως σας είπα. Επίσης, το 2017 έκλεισε με νέα δημοσιονομική υπεραπόδοση, όπως άλλωστε συνέβη και το 2015 και το 2016. Αυτή ακριβώς η υπεραπόδοση έδωσε την ευκαιρία να δώσουμε για δύο συνεχόμενες χρονιές κοινωνικό μέρισμα που άγγιξε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη. Σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η έξοδος από τα μνημόνια και την Επιτροπία επαναφέρει όμως μια πολύ μεγάλη ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής σε αυτή την εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το ευτύχημα και αυτή είναι η δυνατότητα που μας δίνεται από εδώ και πέρα και έχοντας τελειώσει τη διαδικασία των αξιολογήσεων η στόχη είναι υπαρκτή αλλά τα μέσα πια έχεις τη δυνατότητα και την ευχέρεια εσύ να επιλέγεις για πώς θα πετύχεις τους στόχους. Εδώ θέλω να πω λοιπόν άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία τέτοιο περιβάλλον δεν έχει και αυτό το περιβάλλον δεν πρέπει και οφείλουμε να μην αφήσουμε για κανένα λόγο να βρεθεί να το αξιοποιήσει. Έχουμε ιστορική ευθύνη όλοι οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος να εμποδίσουν αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει και θα πω πιο κάτω όλο αυτό το σύστημα το οποίο καθοδηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε όλους, ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει εκεί που όλοι οι άλλοι είχαν αποτύχει πανταγωδώς. Η Ελλάδα γίνεται πια μια κανονική χώρα, ανακτά την πολιτική και οικονομική της αυτονομία και κυριαρχία, επανέρχεται στον παγκόσμιο χάρτη, στηρίζεται και πάλι ξανά στις δυνάμεις και αυτό φαίνεται από την στάση των Ευρωπαίων αλλά και των υπόλοιπων κρατών του κόσμου και κυρίως το πόσο ήμασταν απομονωμένοι, πώς τον Αλέξο Τσίπρας απομονωμένος από τον πρώτο διάστημα, πώς τους φαινόταν αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτή η αριστερή κυβέρνηση και πώς σήμερα έχοντας εμείς στρατηγικό στόχο να επηρεάσουμε και την Ευρώπη και θυμάστε το οποίο λέγαμε γιατί μόνοι μας δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τα πράγματα έχουμε επηρεάσει την Ευρώπη. Το αν η Ευρώπη θα καταφέρει να πάει προς θετική κατεύθυνση αυτό θα εξαρτηθεί από όλες τις κοινωνικές δυνάμεις και εντός της χώρας μας αλλά και στην Ευρώπη. Η ιστορία λοιπόν θα γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με δυσκολίες, με θυσίες, αλλά και με την κοινωνία όρθια, γιατί κρατήθηκε, σύντροφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όρθια η κοινωνία, θα καταφέρει να βγάλει την Ελλάδα από αυτή την οκταετή μνημονιακή υποχρέωση. Από την περιπέτεια που μπήκαμε με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αφού χρεοκόπησαν όλη την προηγούμενη περίοδο την χώρα, έχουν την ευθύνη για όσα συνέβησαν. Και σήμερα επιδίδονται σε ένα θλιβερό διαγωνισμό για το ποιος θα κάνει ή θα επιλέξει ή θα ζητήσει ή θα οδηγήσει τα πράγματα σε εκλογές. Είναι σαφές ότι εκλογές δεν χρειάζονται. Και αυτό το είπε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίχαλος. Και το τόλμησε να το πει και διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο δημοκρατική που δεν αφήνουν την πραγματική αλήθεια να υποθεί ακόμα και από ανθρώπους της αγοράς. Όμως χρειαζόμαστε την επόμενη περίοδο
ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο σχέδιο θα διαμορφώνει την αντίληψη, την προοπτική την οποία έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα στη χώρα. Οι μακροχρόνιες συνέπειες και ο αντίκτυπος ορισμένων από τα προβλήματα, όπως είναι η αποεπένδυση, η κατάρρευση του παλιού παραγωγικού μοντέλου, καθώς και η διεύρυνση των ανισοτήτων, δεν έχουν πλήρως συνειδητοποιηθεί από όλους μας ή από όλο τον ελληνικό πληθυσμό, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό το τέλος των μνημονίων δεν είναι για μας το τέλος του δρόμου, όμως δεν θα αφήσουμε και να είναι ένα στιγμίο γεγονός. Αλλά η αρχή που επιτρέπει και ταυτόχρονα θα επιβάλλει να συγκροτήσουμε όλες τις δυνάμεις μέσα στην κοινωνία και να σχεδιάσουμε το μέλλον με τη δική μας πια ευθύνη και όχι καθοδηγούμενο από τα τραγικά λάθη τα οποία κάναν σκόπιμα την προηγούμενη περίοδο όλο αυτό το ακραίο νεοφιλελεύθερο μπλοκ το οποίο υπήρχε στην Ευρώπη. Άρα έχουμε την ευθύνη, τη μετάβαση από την εποχή των μνημονίων και της δημοσιονομικής σταθερότητας σε εκείνη των μεγάλων εθνικών στόχων της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, του παραγωγικού μετασχηματισμού, της αναβάθμισης του κύρους και του διεθνούς ρόλου της χώρας. Ο διεθνής ρόλος της χώρας έχει αναβαθμιστεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια στάση πάντα η εξωτερική του πολιτική να είναι αυτό που λέμε εμείς συνηθίζουμε να λέμε πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Σε μια περιοχή τεραγμένη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέραμε μέσα στην κρίση την οικονομική που περνούσε ο ελληνικός λαός να αντισταθεί απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία με την προσφυγική κρίση και να κρατήσει αξίες παρόλο που ο ελληνικός λαός πονούσε την προηγούμενη περίοδο και πονάει ακόμα ενδεχομένως από όλη αυτή την οικονομική πληγή την οποία έζησε. Και κράτησε απέναντι σε λογικές κλειστών συνόρων. Σε λογικές οι οποίες υπήρχαν και στη Νέα Δημοκρατία, το να, όχι μόνο να κλείσουμε τα σύνορα, αλλά κυρίως το συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και των δυνάμεων των ευρωπαϊκών, ζουν αυτή την τραγική κατάσταση στις περιοχές τους. Η κρίση δεν ήταν δημοσιονομική, ούτε απλά μια κρίση του δημόσιου τομέα. Δυστυχώς ήταν εκτεταμένη, ήταν πολυεπίπεδη, μια συνολική κρίση του παραγωγικού μοντέλου, του κράτους και του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω το εξής. Όλη αυτή την περίοδο, αφού διαμόρφωσαν όλο αυτό το τοπίο ότι δεν βγαίνουμε, δεν μπορούμε, είναι όλα ψέματα αυτά τα οποία λέτε, ότι πρέπει να υπάρξει πιστοληπτική γραμμή γιατί δεν θα αντέξει η ελληνική οικονομία να προχωρήσει. Ο λαλίστατος κύριος Τουρνάρας είναι άφαντος τις τελευταίες μέρες. Και όχι μόνο αυτό, όταν τον εγκαλούσαμε, και έχω υποστεί και αυτή την ιστορία με τον κύριο Τουρνάρα, όταν τον εγκαλούσαμε και τον εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα για το ρόλο τον οποίο έπαιξε και παίζει, γιατί παίζει ένα ρόλο, γιατί είτε είναι η ιστεροφημία του σε ό,τι λάθη είχε κάνει την προηγούμενη περίοδο να τα δικαιώσει. Είτε βεβαίως είναι σκόπιμα, αυτή τη στιγμή όσο και αν προσπάθησε δεν τα κατάφερε. Αλλά ας βγει σήμερα να πει όταν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όλοι αυτοί οι οποίοι συνδιαλέγονται την προηγούμενη περίοδο, σήμερα δεν αμφισβητούν αυτή την προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση. Φίλοι και φίλες, χρειάζεται να ανακτήσουμε και να υπάρξει ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ίδια την πολιτική λειτουργία, τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Δεν θέλω να κάνω μικροπολιτική και να θυμίσω ότι όταν πήγε ο Αλέξης Τσίπρας να παραλάβει, δεν υπήρχε κανένα στο Μαξίμου, ήταν όλοι άφαντοι. Αλλά όχι μόνο αυτό, σήμερα τι κάνουνε, διαμορφώνουν ένα τοπίο όπου τα συγκεκριμένα συμφέροντα, η Εσκομπάρ στην Ελλάδα και η το μαύρο μέτωπο έχει αναγκαλιαστεί ό,τι είναι στη Νέα Δημοκρατία και η ιστορική παράταξη της κεντροδεξιάς και του Κωνσταντίνου Καραμαλή φτάνει να αποδέχεται αυτά τα συνθήματα που ακούγαμε τις προηγούμενη ημέρα, πριν από δύο μέρες μάλλον, στο Λευκό Πύργο από κάτω, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτός είναι ο ρόλος τους. Σήμερα είναι ένας ρόλος επικίνδυνος. Και μάλιστα δεν θα γλιτώσουν όσο και αν απειλούν, όσο και αν αυτή την περίοδο διαμορφώνουν αυτή την ακραία
αντίληψη της εθνικοκαπηλείας και κυρίως παίζοντας με τη φωτιά και επενδύοντας ή αφήνοντας, αλλά επενδύοντας όμως, σε μια έκρηξη ακραίων στοιχείων και βεβαίως λογικές Καρφίτσας και Γκοτζαμάνη, η αριστερά δεν θα επιτρέψει. Η κληρονομιά είναι βαριά του παρελθόντος, όμως πρέπει να μπουν και οι βάσεις για την υπέρβαση, όχι μόνο της κρίσης αλλά και του χρεοκοπημένου μοντέλου που μας έφερε σε αυτήν. Η χώρα χρειάζεται ένα συνολικό μετασχηματισμό. Χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό παραγωγικό σχέδιο μακράς πνοής, δίκαιο και βιώσιμο, με την κοινωνία πρωταγωνιστή και συμμέτοχο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω 2-3 πράγματα όσο αφορά τη δική μας αντίληψη, γιατί βρεθήκαμε, γιατί βρισκόμαστε εδώ και πώς πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το πώς φτάσαμε εδώ και ποιο είναι το βασικό διακύβευμα όλης αυτής της κατάσταση στην οποία βρεθήκαν, πέρα ότι είχαμε ένα πελατειακό σύστημα, πέρα ότι είχαμε ένα κρατικό δίωκτο καπιταλισμό και πέρα ότι είχαμε ένα καπιταλισμό ο οποίος στην ουσία εξυπηρετούσε συμφέροντα ιδιωτελή και πολιτικών αλλά και οικονομικών παραγόντων. Το βασικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι, είναι οι μεγάλες ανισότητες οι οποίες υπάρχουν μέσα στη χώρα και στην Ευρώπη, αλλά και περιφερειακά και εντός των περιφερειών. Οι ανισότητες είναι ο στόχος μας, που η απομείωση αυτών όσο δυνατόν μετά το μνημόνιο Ελλάδα. Δεν ήτανε τυχαίο αυτό που κάναμε στηρίζοντας την προηγούμενη περίοδο αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες ήταν πιο ευάλωτες, βρεθήκαν στο χτύπημα το άμεσο που έγινε στην οικονομία. Άρα εμείς θέλουμε αυτές οι ανισότητες να μην υπάρχουν, γιατί δημιουργούν οι ανισότητες μεγαλύτερα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι, και το ξέρουμε, ότι ο καπιταλισμός ενδογενώς παράγει αυτές τις ανισότητες. Όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 70 υπάρχει μια σαφή μεγάλη τάση διεύρυνσης αυτών των ανισοτήτων και διάχυσης της αυτών των ανισότητων σε όλο το φάσμα πρακτικά και σε όλες τις πτυχές της οικονομικής ζωής της χώρας. Δύο είναι οι παράγοντες που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν αυτές τις ανισότητες και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα. Ο πρώτος είναι ότι αναδείχθηκε το νεοφιλελεύθερος, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη σε δόγμα, σε κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και η υπονόμευση έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό όλων αυτών που είναι πυλώνας των κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Και δεύτερο ήταν η κρίση των πολιτικών υποκειμένων, δηλαδή των κομμάτων που είχαν μια τέτοια προοπτική πριν τη δεκαετία του 70, είχαν μια τέτοια αντίληψη κοινωνικού κράτους και στην Ευρώπη, και μιλάω για τη σοσιαλδημοκρατία, αλλά και των υποκειμένων των υπόλοιπων θεσμικών, δηλαδή εργατικών συνδικάτων, τα οποία δεν έπαιξαν ρόλο. Θυμηθείτε πόσο τα εργατικά συνδικάτα την προηγούμενη περίοδο στηρίζαν αυτές τις επιλογές και μνημονιακές επιλογές και επιλογές οι οποίες έγιναν την προηγούμενη περίοδο από τις τότε κυβερνήσεις. Φίλες και φίλοι, οι αντιλήψεις αυτές είναι διαφορετική η προσέγγιση σε εμάς. Το νεοφιλελεύθερο ρεύμα τις ανισότητες τις προσδιορίζει στις τεχνολογικές αλλαγές και προτείνει ό,τι λύσεις εντός του πλαισίου του νεοφιλελευθερισμού. Το νεοκεντριανικό ρεύμα, το οποίο ήταν και η σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια, προφανώς σωστά επιλέγει και επέλεγε και έλεγε ότι η ελεύθερη λειτουργία των αγορών, έτσι όπως έγινε με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, δημιούργησε πρόβλημα, άρα προέταξε τις ρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν στην αγορά και την επιθυμητή εφικτή μέθοδο αντιμετώπισης. Όμως και τα δύο, παρόλο και τα δύο έχουν σοβαρή βάση, και δηλαδή είναι οι τεχνολογικές αλλαγές αλλά και οι ανισότητες που υπήρξαν στην αγορά και η ρύθμιση που έπρεπε να γίνει, δεν απαντούν στον πυρήνα. Εμείς, από τη μεριά μας, αυτό το οποίο επιμένουμε και αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να αποδίδει και αποδίδουμε τις ανισότητες στους κοινωνικούς παράγοντες, στους όρους της όρευσης παραγωγής και διανομής. Γι' αυτό και την προηγούμενη περίοδο αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν μια αναδιανομή εντός του πλαισίου των δυσκολιών, ώστε να κρατηθεί όλη η κοινωνία όρθια.
Εδώ, συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να επισημάνω επίσης ότι αυτή η κυβερνώσα αριστερά δεν είναι αντίθετη, δεν είναι ανταγωνιστική σε όλες τις μορφές της αριστεράς, αλλά και στις κινηματικές. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά με όλο την κινηματική αριστερά, αλλά και την υπόλοιπη αριστερά, που δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί μια κυβέρνηση η οποία προωθεί λύσεις, έστω και εντός των πλαισίων των οποίων έχουμε, είναι βήμα διαμόρφωσης άλλων προοπτικών. Άρα μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να ενσωματώσει, μπορεί να προχωρήσει πράγματα τα οποία διεκδικεί ο προοδευτικός κόσμος και να διαμορφώσει, έτσι θα σας έλεγα, στο επίπεδο των ιδεών και της κριτικής σκέψης μια άλλη αντίληψη για το πώς εμείς και για το πώς η κοινωνία αντιλαμβάνει τα πράγματα. Ό,τι και αν κάνουμε όμως, από τα πάνω, αν δεν βρούμε τρόπο να εμπλακεί, και είναι αυτό ανάγκη και οφείλουμε όλοι, και εδώ και οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι πολίτες οι ενεργοί, να εμπλακούν όλοι σε αυτό που λέμε μέσα στην τοπική κοινωνία, μέσα στους χώρους εργασίας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το διαφορετικό και όχι να είμαστε, και δεν είναι θέμα μόνο να είμαστε απαθείς παρατηρητές, αλλά να παρεύουμε επί της ουσίας σε αυτό που λέμε παραγωγική διαδικασία. Έχουμε πλούσια παρακαταθήκη σε αυτή την προσπάθεια και ήταν ένα βήμα από τα αναπτυξιακά συνέδρια. Μια διαδικασία ενός και πλέον έτους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια που άφησε χρήσιμα συμπεράσματα. Ενεπλάκη ένα μεγάλο μέρος των κοινωνιών, των θεσμικών παραγόντων, αλλά επίσης ήταν μια διαδικασία ειλικρινής που αυτό αποτυπώθηκε και σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν απέναντι πολιτικά ενδεχομένως μέσα στο θεσμικό τους πλαίσιο. Πολιτικά. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε και τους θεσμικούς να τους αποκλείσει από την παρουσία τους, θεωρώντας ότι εκπροσωπούν μόνο την Νέα Δημοκρατία και όχι την ευρύτερη, τους ευρύτερους πολίτες από τους οποίους είχαν εκλεγεί. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που η χώρα χρειάζεται, το οποίο παρουσιάσαμε και στους θεσμούς. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μνημόνιο, δεν μπορεί όμως και να μην θεωρούμε ότι είναι ένα σχέδιο πρώτη φορά που παρουσιάζει έξω από δεσμεύσεις, έξω από επιβολές, μια κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά και προφανές πρέπει να κάνουμε εμείς υπέρβαση και έχουμε στόχο και πρέπει να υπάρχει αυτός ο στόχος να διαμορφωθούν και νέες ιδέες, νέα προτάγματα και έχει ευθύνη ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό να το κάνει την επόμενη περίοδο ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του ολιστικού προγράμματος? Οι στόχοι είναι, γι' αυτό είναι και η διαφορά, είναι η αξιοπρεπή εργασία, είναι πυλώνας η εργασία, ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και οι εργαζόμενοι ότι είναι παραγωγή πλούτου και βασική πηγή γνώσης και εμπειρίας. Δεν μπορεί, αν δεν αποδεχθείς ότι ο εργαζόμενος έχει και αξιοπρεπή μισθό και ταυτόχρονα εργασιακές σχέσεις, οι οποίες δεν είναι σχέσεις γαλέρας, είναι αυτός ο οποίος παράγει, μπορεί να παράξει τον πλούτο, αλλά ταυτόχρονα ο πλούτος αυτός να επιστρέφει και σε αυτόν τον ίδιο. Χρειάζεται δεύτερον, και είναι μέσα στο ολιστικό σχέδιο, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Κάναμε μεγάλες τομές στον χώρο της υγείας. Η επόμενη περίοδος είναι οι τομές οι οποίες ολοκληρώνονται στην παιδεία, και επειδή είμαι εκπαιδευτικός, θα υπάρξουν την επόμενη περίοδο και προσπάθεια να ενισχυθεί ο χώρος εκπαίδευσης με διορισμούς. Και επίσης η αναζωγόνηση και της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, αλλά με όρους και κανόνες. Οι οποίοι όροι και κανόνες δεν μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι υπήρχαν, δηλαδή τίποτα. Και απλά χρησιμοποιούσαν όλα τα μέσα για να έχουμε φαινόμενα όπως ήταν ο Μαρινόπουλος. Άρα η ίδια η πολιτική πραγματικότητα τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων επαναφέρει πια στο προσκήνιο διαχρονικές αξιακά καθορισμένες διαχωριστικές γραμμές, όπως είναι η γραμμή πρόοδος και συντήρηση, η γραμμή κοινωνικό κράτος ή όχι, η γραμμή υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, η γραμμή που στην ουσία περικλεί τις όλες τις αριστερές ιδέες απέναντι σε ένα δεξιό πρόταγμα το οποίο είναι επίμονο. Κυριάκος Μητσοτάκης
όλο το τελευταίο διάστημα, όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, μίλησε για απολύσεις στην υγεία, για γιατρούς, μίλησε το 8ωρο είναι πια ξεπερασμένο, δεν χρειάζεται και σταθερή δουλειά. Όλα αυτά είναι μια άλλη αντίληψη, είναι ένας άλλος κόσμος και προφανώς δεν το κρύβουμε, είμαστε αλλού εμείς, αλλού αυτοί. Και προφανώς δεν μπορούμε να βρούμε, κανένα κοινό βήμα. Φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Και άλλη πολιτική στόχευση έχουμε από εδώ και πέρα. Και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει και δεν είναι δυνατό και δεν θα επιτραπεί, φαντάζομαι, από τον ελληνικό λαό και έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη, εναλλαγές κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μιας δεξιάς αντίληψης, μιας αντίληψης άλλη για την οικονομία και για την κοινωνία, όταν εμείς θα έχουμε προσπαθήσει και έχουμε διαμορφώσει άλλους όρους. Φίλες και φίλοι, ξεκίνησα και είπα στην αρχή ότι τις τελευταίες μέρες παίζει το τελευταίο της χαρτί η Νέα Δημοκρατία. Μίλησα για την πατριοδοκαπηλεία, όλο τον ακροδεξιό εσμό τον οποίο προσπαθεί να προσετεριστεί. Η φιλελεύθερη ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάει περίπατο. Έχει γίνει πατροκτόνος ήδη και για το ζήτημα του Μακεδονικού και ταυτόχρονα έχει υιοθετηθεί από αυτόν ο οποίος ουσιαστικά έριξε τον πατέρα του. Και δυστυχώς όλα αυτά γίνονται γιατί εκτελεί, ή μάλλον όχι εκτελεί, τα εκτέλεσαν ήδη, συμβόλαια τα οποία δεν είχε προλάβει να εκτελέσει επιχειρηματικών παραγόντων και όλου του εσμού της προηγούμενης περίοδου, αυτό που εγώ μίλησα και είπα για μαφία στην Ελλάδα και Σκομπάρ, δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει και προφανώς είναι δέσμιος για την ολοκλήρωση αυτών των συμβολέων. Καμιά λοιπόν σχέση, όπως σας είπα, δεν έχει με την κεντροδεξιά. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση άντεξε. Αυτή η Βουλή, αυτοί οι βουλευτές, οι υπουργοί που με ψυχή δίνουν και καταθέτουν ψυχή στην προσπάθεια και με λάθη. Έχουν γίνει λάθη. Και θα πω στο τέλος. Θα κλείσω με τα λάθη. Έχουν γίνει λοιπόν λάθη. Έχουν καταθέσει όμως ψυχή και εντυμότητα. Και προφανώς δεν είμαστε ούτε ανεπαρκείς, ούτε ότι επειδή δεν είχαμε ασκήσει πολιτική μέχρι σήμερα, είμαστε χειρότεροι από αυτούς οι οποίοι φέραν τη χώρα εδώ που τη φέρανε. Πολύ καλύτερα διαχειριζόμαστε ακόμα και τα λάθη και έχουμε και την εντυμότητα να τα πούμε αυτά τα λάθη. Λασπολογία όλη την περίοδο αυτή, προβοκάτσιες, διχαστικά στερεότυπα και επαναφορά περιθωριακών οργανώσεων στο προσκήνιο. Χρυσή Αυγή, παρακρατικές οργανώσεις, κινητοποίηση δικτύων εξουσίας του βαθέως κράτους, παρεμβάσεις εξόφθαλμες στη δικαιοσύνη. Φίλες και φίλοι, γινόντουσαν παρεμβάσεις. Και είναι ευτύχημα που η δικαιοσύνη ομόφωνα έλυσε ένα πρόβλημα με την Ιριάννα την προηγούμενη περίοδο. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις με άλλον τρόπο κοινωνικές αδικίες και ουσιαστικά από ένα μένος το οποίο διακατέχει πολλές φορές κάποιους και άλλοι να είναι εκτός φυλακής, οι οποίοι έχουν κάνει τα μοίρια όσα μέχρι σήμερα. Άρα δεν θα φοβηθούμε, και το λέω ευθέως, παρόλο την υπεράσπιση που υπάρχει από της Νέας Δημοκρατίας από το σάπιο αυτό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό, ούτε τραμπούκικες επιθέσεις, οι οποίες ούτε φασιστικά παραλυρήματα. Σε αυτό το μέτωπο οφείλει όλος ο προοδευτικός κόσμος να πάρει θέση. Και δυστυχώς υπάρχουν κόμματα μέσα στη Βουλή τα οποία δεν παίρνουν ευθέως θέση σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και είναι κομμάτι, μέρος του προοδευτικού κόσμου. Στο όνομα τι πράγματος, να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει τι την επόμενη μέρα. Ή θεωρούν ότι μπορούν να καλύψουν το όποιο κενό προοδευτικό όταν φέραν την ευθύνη για εκεί που έφτασε η χώρα. Αλλά φταίει και έφυγε μεγάλες ευθύνες και η υπόλοιπη αριστερά. Σπανίως μιλάω για το ΚΚΕ, γιατί προερχόμουν από αυτό και ήμουν από τα ηγετικά του στελέχη,
αλλά αυτή τη στιγμή η στάση του στο Μακεδονικό είναι μια στάση η οποία δεν τιμά τις παραδόσεις αριστεράς. Δεν είναι δικαιολογία το θέμα του ΝΑΤΟ, είναι αυτοδιάθεση των λαών, αλλά αυτό που έπρεπε να τιμήσουν είναι ένα και μόνο πράγμα. Τη δυνατότητα της συνύπαρξης της ειρηνικής στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως να καταλάβουν και να αποδεκτούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει και να εκμεταλλεύονται αυτό το λαό τα διάφορα συμφέροντα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και δεν θέλω να πω περισσότερα, αν υπάρξουν ερωτήσεις να το συζητήσουμε. Στην μεγάλη λοιπόν ιδεολογική μάχη της επόμενης μέρας, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον αριστερό κεντρικό πυρήνα μιας προοδευτικής συσπήρωσης, η οποία πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει, το σημείο αναφοράς μιας συμπαράταξης προοδευτικών δυνάμεων που θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα προοδευτικό σχέδιο της μεταμνημονίου περίοδου, όπου θα υπάρχουν σαφείς ταξικές ανεφορές και πολιτικές κατευθύνσεις. Πεδίο δόξη λαμπρό είναι και αυτοδιοίκηση. Η εικόνα που έχω από όλη την Ελλάδα είναι ότι τελείωσε το μοντέλο της λογικής μιας αυτοδιοίκησης, η οποία δεν αξιοποιεί τους πόρους προς όφελος των πολιτών. Όχι ότι ήταν όλοι έτσι, αλλά δυστυχώς το ρεύμα μας είχε πάρει. Όπως επηρεασμένοι όλοι από την χρυσή εποχή του εξυγχρονισμού και της ανάπτυξης, που ανάπτυξη δεν υπήρχε. Κλείνοντας θέλω να πω, θυμάμαι τον Γιάννη τον Δραγασάκη, όπου μέσα στη Βουλή έλεγε 4% ανάπτυξη και απαντούσανε, κοιτώντας ο Σιμίτης τότε τον ουρανό της Βουλής, το ταβάνι της Βουλής, γιατί ή τα κλέβανε ή όντως ήταν ψέματα. Αυτό συνέβαινε. Γιατί εκεί έτσι οδηγηθήκαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε αυτή την περίοδο. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα το έχουμε κάνει με εντυμότητα. Και οι πολίτες που στήριξαν και όλοι εμείς. Δεν κερδίσαμε τίποτα, δεν κερδίζουμε τίποτα, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, παρά ένα πράγμα μόνο. Ότι θέλουμε να πετύχει η χώρα, θέλουμε να πάει μπροστά η χώρα και ό,τι μας αφορά την πλειοψηφία, εκφράζοντας το μελόν και το στελεχόν του κόμματος και πολλών φίλων, ότι όνειρα τα οποία για αλλαγή μιας κατάστασης δεν είχαν γίνει, γίνονται σήμερα. Καλύτερο ίσως να ήταν να μην γινόντουσαν με καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά την αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και θα τη φέρουμε σε πέραση. Ευχαριστώ πολύ.